Ο συνάδελφος από την Αθήνα που παρακολούθησε τη συνέντευξη τύπου, ο Αντώνης Αντωνόπουλος, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Αντώνη, καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα Μελίνα, σε σένα και σε όλο τον κόσμο. Για πες μας λίγο, πώς τα βλέπεις τα πράγματα από τις δηλώσεις, τι κατάλαβες? Τα βλέπω από σκούρα έως κατάμαυρα. Όχι ασπρόμαυρα, κατάμαυρα. Κατάμαυρα, κατάμαυρα. Δυστυχώς τα ασπρόμαυρα που θα μπορούσαν οι πολυάριθμοι φίλοι του ΠΑΟΚ να γιορτάσουν, ναι, να τα φορέσουν και να γιορτάσουν μετά από πολλά χρόνια μέσα στο γήπεδο αυτό που είχαν κατακτήσει, το απεμπόλησαν μέσα από διαδικασίες και πράξεις που είναι θλιβερές δυστυχώς για το ιστορικό σωματείο που λέγεται ΠΑΟΚ. Η συνέντευξη που ζήτησε ο μεγαλομέτοχος δεν μέτρησε, δεν μπήκε στα σύνα, δεν το ξανασυβλέπουνε, δεν πέσαν τα τηλέφωνα, τα βίσματα λόγω και ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ. Πρόσεχε να σου πω κάτι. Δεν έχει να κάνει με ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ. Δεν αποφασίζει αυτή τη στιγμή κανένα ΣΥΡΙΖΑ και κανένα ΑΝΕΛ. Μην έχετε ψευδεστήσεις. Αυτή τη στιγμή αποφασίζει ένας οργανισμός που λέγεται FIFA. Ξέρεις τι σημαίνει FIFA, Μελίνα μου? Παγκόσμια οργάνωση. Μια οργάνωση παγκοσμίου επίπεδου που μέσα, αν ξεφύγεις, θα σου δώσει ευκαιρία μία. Δύο, την τρίτη θα σε στείλει για καφέ. Άψαλτη. Εμείς πήγαμε στη FIFA ή η FIFA ήρθε σε εμάς? Όχι, η FIFA ήταν εδώ, δεν έφυγε ποτέ. Δηλαδή αυτεπάγγελτα γίνεται αυτή η παρέμβαση, έτσι? Δεν πήγαμε εμείς. Εννοείται. Γιατί χθες που μιλούσαμε με τον κύριο Γιώργο Ορφανό, τον πρώην υφυπουργό, μου είπε ότι είναι προσβλητικό να ζητούμε τη λύση σε διεθνείς οργανισμούς. Ναι. Η FIFA ήταν εδώ, υπάρχει επιτροπή της FIFA, υπάρχουν εκπρόσωποι της FIFA. Μόνιμη επιτροπή, ναι. Οι οποίοι παρακολουθούν εδώ και αρκετό καιρό. Ναι. Έτσι, την λειτουργία και τις δομικές αλλαγές στο πλαίσιο το θεσμικό της Ελληνικής Προσφυγικής Ομοσπονδίας. Μάλιστα. Αυτό γίνεται σε όλες τις χώρες? Ως μόνο... παρατηρητές. Ναι. Όχι, δεν γίνεται. Γίνεται σε χώρες που είναι Μπανανία, που είναι Ζιμπάμπουε, που είναι 1002. Στο διατάφτα λοιπόν, ναι, για να σου δώσω το στίγμα και να ενημερωθεί και ο κόσμος που σε ακούει, ξεκαθαρίστηκε στη συνάντηση των επιτετραμένων της FIFA με τον Υφυπουργό Αθλητισμού τον Βασιλιάδη, τους ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει πρόθεση από την πλευρά της πολιτείας παρέμβασης, γιατί παρέμβαση σημαίνει γεια, ναι, σας, ναι, Grexit. Το Grexit, ο κύριος Χούμπελ, ο επιτετραμένος της FIFA, ναι, ο επικεφαλής, ναι, εδώ της αποστολής της FIFA, ξεκαθάρισε και στον Βασιλιάδη και στο Γραμμένο και στους υπόλοιπους, κάτι το οποίο το γνωρίζουν, είναι γνωστό, το ξέρουμε εμείς που επί σειρά ετών κάνουμε αυτή τη δουλειά, έτσι, ότι δεν παίζουνε. Επανέλαβε τη λέξη και την έννοια Grexit, που σημαίνει παπαλά, ναι, τέλος, τρεις φορές μέσα στην σύντομη συνέντευξη τύπου που έδωσε. Άρα αυτοί κατευθύνουν την όποια πορεία, έτσι. Μα αυτοί θα αποφασίσουν. Ναι. Αυτοί έδωσαν λοιπόν μια τελευταία ευκαιρία, ναι, να διαχωρίσουμε δύο πράγματα για να μην μπερδευτεί ο κόσμος. Αυτό που το οποίο κατάλαβα εγώ και το κατάλαβα γιατί έκανα και επί τούτου ερώτηση στον Χούμπελ, λοιπόν, ξεκάθαρο ότι η FIFA είναι αποφασισμένη να επιβάλλει σκληρότατες και ακραίες ποινές με βάση τον φάκελο και την έκθεση την οποία ο Χούμπελ αυτός θα στείλει στην FIFA, στο Διοικητικό Συμβούλιο της FIFA, ναι, έτσι, θα επιβάλλει σκληρές ποινές, πρώτον. Δεύτερον, μη σου κάνει εντύπωση το γεγονός, η δίωξη η οποία απεφάσισε ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας, ο κ. Σιμιτζόγλου, κατά του κυρίου Σαββίδη και του ΠΑΟΚ, ναι, είναι προπομπός, ναι, όλων αυτών που σου λέω εγώ. Ναι. Είναι η προθέρμανση, να το πούμε έτσι. Ξεκαθάρισε λοιπόν ο Χούμπελ το εξής. Θα δοθεί ένα δεκαπενθήμερο, δύο εβδομάδες, να δεσμευτούν εγγράφως, όπως μετέφερε και στους Έλληνες δημοσιογράφους ο κύριος Γραμμένος. Έτσι, ο οποίος από το ύφος του και μόνο, θα το δει το βράδυ στην τηλεόραση, θα καταλάβει την σοβαρότητα και την αποφασιστικότητα που έχει η FIFA απέναντι στο ελληνικό ζήτημα. Μα ζητάνε λοιπόν ένα μνημόνιο ποδοσφαιρικό. Να υπογράψουμε, όχι, λοιπόν, ξεκάθαρα, ναι, να υπογράψουμε συγκεκριμένα πράγματα. Ναι, εγγράφος, ναι, ότι σε ό,τι έχει να κάνει με την ομαλή διεξαγωγή με βάση τους κανόνες μέσα στο γήπεδο, ναι, και σε ό,τι έχει να κάνει με την ασφάλεια μέσα και έξω από το γήπεδο, θα υπογράψουν όλοι αυτοί που έχουν
συμφέροντα, διακινούν συμφέροντα και τις τύχες του ελληνικού ποδοσφαίρου και των ομάδων στα χέρια τους, θα βάλουν την υπογραφή τους. Θα πάρει την υπογραφή η κυρία FIFA, ναι, έτσι, και με αυτή την υπογραφή θα σε κρατάει στο, ναι, χέρι και θα περιμένει. Πότε θα ξαναπείς, ναι, με τα πιστόλια, κατάλαβα, μέσα, ναι, για να τελειώνει το πανηγύρι. Εγώ, Αντώνη μου, το βλέπω ως ποδοσφαιρικό μνημόνιο, ότι δεν μας έχουν πια εμπιστοσύνη ούτε με τους νόμους είτε με την εφαρμογή των νόμων και θέλουν ένα συγκεκριμένο συμβόλαιο. Όχι, δεν μου κάνει εντύπωση. Απλώς και σε αυτό το ζήτημα και σε αυτό το τομέα, ναι, υπογράφουμε μνημόνιο με τους ξένους εντός εισαγωγικών. Γιατί για είμαστε μην... αναξιόπιστοι και ανίκανοι εμείς να διαχειριστούμε τα του οίκου μας μέσα σε ένα πλαίσιο κοινών κανόνων. Εγώ ήμουν παιδί με μαλλιά όταν μπήκα στο επάγγελμα. Έτσι, μου πέσανε με αυτά τα οποία έχω ζήσει εδώ και 35 χρόνια, ναι, και είμαι γραφικός από τους γραφικούς, με αυτόν συνομιλείς και αυτόν ακούει ο κόσμος σου. Έναν από τους πιο αξιόπιστους, άσε, τα έχω μάθει από τον Κώστα Χίτα, έναν από τους πιο αξιόπιστους που εδώ και 35, ναι, χρόνια φωνάζουμε και λέμε, ναι, καθίστε στο ίδιο τραπέζι και βάλτε κανόνες, mm, και μας ακούει ο τείχος. Τι κάνουμε, πώς θα βγούμε τώρα και από αυτή την κούρμπα? Δεν δηλαδή υπάρχει παντού περίπτωση. Είμαστε σε μια κούρμπα, είμαστε παντού σε όλους τους τομείς και σε αυτόν. Έχουν μπει στο τούνελ, δεν το έχουν πάρει χαμπάρι. Οι νοοτροπίες, οι επικρατούσες νοοτροπίες Μελίνα στην Ελλάδα, όπου ο άλλος για την τρέλα του και για την κάψα του. Έτσι. Και εγώ λοιπόν θέλω, επιθυμώ μια ωραία γυναίκα. Η ωραία γυναίκα επιθυμεί εμένα. Πάντως, οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ έβγαλαν ανακοίνωση πριν από λίγο, όπως διαβάζω στο επίσημο site της, ναι, ομάδας, και είπαν ότι είμαστε και εμείς εδώ. Μάλιστα. Που αγωνιστήκαμε, που κάναμε το ένα, που κάναμε το καμία άλλο, που δεν προκαλέσαμε. Ναι. Γιατί δεν νοιάζεται κανένας για μας? Δεν θέλουμε να κερδίσουμε τίτλο στα χαρτιά. Είχαμε 16 σερί νίκες. Δεν είναι άδικο αυτό για αυτούς τους εργαζόμενους, για αυτούς τους παίκτες, για αυτούς τους αθλητές? Ναι, απάντηση. Απάντηση. Αυτό θα έπρεπε τον ιδρώτα τους, τον οποίον έχησαν δίκαια και τίμια οι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές της ιστορικής φανέλας του ΠΑΟΚ, θα έπρεπε πρώτα να το σκεφτούν δύο άνθρωποι. Πρώτα αυτός που πέταξε αυτό που πέταξε από τη θύρα των επισήμων και δεν έγινε ποτέ το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, και κυρίαρχα πάνω απ' όλα ο κύριος Σαββίδης, ο οποίος δαπανεί τα χρήματά του, έτσι, μαζί με τον κύριο Μίχελ, που μπήκαν μέσα όπως μπήκαν μέσα στον αγωνιστικό χώρο και έγινε η εικόνα αυτή, ταξίδευσε όλο τον κόσμο. Σε αυτούς να απευθυνθούν. Γιατί ξέρεις κάτι, Μελίνα, έχουν δίκιο οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ. Ναι. Συσσωρεύονται όμως πράγματα και καταστάσεις όπου οι ξένοι έχουν άλλη νοοτροπία. Δεν έχουν την νοοτροπία τη δικιά μας. Του κάθε χρόνο, επί 30 χρόνια, βλέπουμε τα ίδια πράγματα. Πότε τα βλέπουμε από τον Ολυμπιακό, παλαιότερα από τον Παναθηναϊκό, πότε από την ΑΕΚ, τώρα από τον ΠΑΟΚ ή από τον Άρη, δεν ξέρω, ναι, εγώ. Απαντάς και στο συμψηφισμό που κάποιον, που λένε ότι εφόσον και οι άλλοι δεν υπάρχουν, δεν είναι ώρα συμψηφισμού. Ναι, 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 ναι. Γιατί ο ξένος δεν λειτουργεί στην νοοτροπία του. Απαντώ λοιπόν στους όποιους κύριους αντιδρούν με το οπαδικό του συνέστημα, το οποίο το σέβομαι μέχρι ενός σημείου. Α, όταν σέβονται και αυτοί και κινούνται, εγώ θα πω ένα πράγμα. Οι παοκτζίδες με τους Αριανούς μπορούν να κάτσουν στην ίδια εξέδρα. Εσύ τι λες? Α, τους παοκτζίδες και τους Αριανούς που ξέρω, όχι. Όχι. Γιατί? Για ποιο λόγο? Αυτούς που ξέρω. Εγώ δεν θα σου φέρω λοιπόν, αν θα μπορεί να κάτσει, ναι, ένας παοκτζίδες με έναν, ναι, Ολυμπιακό να δει ένα ποδοσφαιρικό, ναι, αγώνα, ένα ντέρμπι. Ναι. Που θα έπρεπε, έτσι, θα έπρεπε μαζί με τα παιδιά τους να ήταν στην ίδια εξέδρα. Και είναι ένα μεγάλο θέμα το οποίο ανέβησα. Αυτή την νοοτροπία, Μελίνα μου, συγγνώμη, ναι, ναι, σε διακόπτω, όχι, και ολοκληρώνω. Ναι. Αυτή την νοοτροπία ο Χούμπερ, έτσι, ο επιτετραμένος της FIFA, αυτό είπε. Εγώ τα παιδιά μου, λέει, τα παιδιά μου, δεν υπάρχει περίπτωση να τα πάω σε ελληνικό γήπεδο. Ξέρεις τι μήνυμα έστειλε ο Αυστριακός επιτετραμένος της FIFA με αυτό τα λεγόμενα? Ότι κοιτάξτε να δείτε, κύριοι. Κοιτάξτε να δείτε, στην νοοτροπία της FIFA, αυτών που θα αποφασίσουν και θα κάτσουν στο στρογγυλό τραπέζι, δεν χωράει, είναι ξένη αυτή η νοοτροπία που εσείς επί σειρά ετών καλλιεργείτε στην Ελλάδα. Καλά, και στη FIFA τάζομαι υπάρχουν και άλλοι που δεν είναι αγγελούδια, δεν είναι μόνο. Δεν έχει σημασία αυτό. Δεν και λοιπόν, είναι παγκόσμιος οργανισμός. Έχει διαμορφώσει ένα χάρτη αυτό, που αυτός, ναι, ο χάρτης τηρείται σε παγκόσμιο επίπεδο. Αντώνη, τι σημαίνει αν αυτό το ποδοσφαιρικό Brexit, τι σημαίνει και οικονομικά αλλά και, και πολιτισμικά, θα έλεγα. Είναι οι ζημιογόνα τεράστιες. Ξεκινάνε
από τον αποκλεισμό σαν χώρα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ξεκινάνε από τα τηλεοπτικά δικαιώματα, ξεκινάνε από τα συμβόλαια των ΠΑΕ, ξεκινάνε από τα συμβόλαια των ίδιων των ποδοσφαιριστών. Θα μείνουν λοιπόν άνεργοι πάρα πολλοί άνθρωποι, αυτό μας λες, αυτό είναι αλυσίδα. Έχει να κάνει και με τα μίντια και με εμάς. Η δουλειά μας είναι. Τι να νεκρώσει το ποδόσφαιρο, δεν το κατάλαβα. Ναι, θα υπάρχουν δημοσιογράφοι ειδικοί του ποδοσφαίρου, αλλά δεν θα υπάρχει το ποδόσφαιρο για να περιγράψουν. Ναι. Δεν υπάρχει, να σου πω κάτι. Δεν μπορεί να σταματήσει το ποδόσφαιρο. Δεν γίνεται να σταματήσει το ποδόσφαιρο. Αν η FIFA λοιπόν αποφασίσει αυτό το Greg. Θα σου κλείσουν την πόρτα, θα γίνει τριτοκοσμικό. Θα παίζει ένα προτάσμα και παίχτω με ό,τι κανόνε θέλει. Μάλιστα. Σε 10 μέρες τα ξέρουμε, Αντώνη. Σε 2 εβδομάδες, ναι. Σε 2 εβδομάδες. Υπάρχει κάτι και με που μπορεί να... Την Παρασκευή θα πρέπει εγγράφως να έχουν δεσμευτεί για συγκεκριμένα πράγματα τα οποία όλες πάνω οι πλευρές, απ' όλα έτσι θα διασφαλίζουν την ομαλή διεξαγωγή και ασφάλεια των ποδοσφαιρικών αγώνων. Δεν είναι λοιπόν αδόκιμο να πω ότι πηγαίνουμε σε ποδοσφαιρικό μνημόνιο. Όχι, βέβαια. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη.